Κάναμε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, στα εξωτερικά και συνδεόμαστε με το κέντρο των αποφάσεων, το Λεκανοπέδιο, εκεί που έχει, λένε, περισσότερα φανάρια και περισσότερη κίνηση, με την Αθήνα και με τον συνεργάτη τη ζωή, τον Νίκο Πόβολο, από το Provocateur, το site που αναλύει τα δρόμενα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ερωτική πόλη, πες τα όλα αυτά γρήγορα. Ερωτική πόλη με τις ωραίες θάλασσες και τις ωραίες γυναίκες. Α, αρχίσαμε. Τις ωραίες γυναίκες. Αχ, έχασα κάτι. Ωραίες γυναίκες άκουσα. Γεια σου, Νίκο. Αχ, να... Χαίρετε. Κική Μουστακίδου. Την αγάπη μας. Κάνε ό,τι την έκπληξη και δεν στο είχα πει. Τα είχαμε στην προπόνηση όλα αυτά δουλεμένα. Τι λέει, έχουμε κινησούλα στην Αθήνα? Έχουμε κινησούλα, ναι. Ειδικά σήμερα γίνεται πανικούλης λίγο. Γιατί? Γιατί απεργούν δημοσιογράφοι, ρε φίλε, γιατί. Άρα έχει κίνηση στα καφέ, να φανταστώ, θα εξαμοληθούν να κάνουν πορεία. Στο κέντρο. Έτσι, ναι. Γιατί εκεί, ας πούμε, καμώνεται η ταξική πάλι. Τον δημοσιογράφο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο στο Provocateur, το οποίο είναι άρθρο ζωής, γιατί θεωρητικά στην Αθήνα έχουν περισσότερο, πώς να το πω, ας πούμε, χρόνο να σκεφτούν το τι συμβαίνει, να παρατηρήσεις το διπλανό σου. Ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος που έχεις κάτι σε κίνηση, ας πούμε, έτσι ακινητοποιημένος? Στην κίνηση ακινητοποιημένος, ωραίο. Θυμάμαι στην παλιά μου δουλειά ένα τηλεφόρο μαραθώνος. Λες και ξέρουμε, παρέσει που θα λες αυτά. Θα τα κάνεις αναγωγή σαλονικιώτικη. Θα λες σαν. Ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που πάντα λες ότι. Κατεχάκι, η οποία είναι Klein. Ενώ μπορούσαν να τη λένε κάπως αλλιώς, την λένε αλλιώς. Α, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Θα σκεφτώ. Έχει αρκετούς τέτοιους στο κέντρο. Α, αυτός που λέει είναι η Πατησίων. Πού τη λένε αλλιώς? Η Πατησίων. Κάτι πιο λαϊκό. Άλλο όνομα τελείως, καμία σχέση. Δεν πειράζει, θα το σκεφτούμε, θα το δούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, και πόση ώρα κάτσε περισσότερο στην κίνηση? Πρέπει να κάτσα καμιά ώρα εκείνη τη μέρα. Ωραία, εκεί μάλλον σκέφτηκες να αναλύσεις την οδηγική. Εκεί λέω, ναι. Κοίταζα γύρω μου, έπιανα κουβέντα, ξέρεις. Είχαν τελειώσει τα τσιγάρα, τα παιδιά, κάτι που να γίνει. Κάτι να γίνει, λοιπόν. Και ανέλησες και βρήκες 7 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρεται ένας οδηγός όταν είναι ακινητοποιημένος στο φανάρι. Είναι 7 διαφορετικοί τρόποι, είναι 7 διαφορετικές προσωπικότητες. Προσωπικότητες, μάλιστα. Ο καθένας κρύβει μέσα το background. Έτσι, μια ψυχούλα έχει μέσα. Κουβαλάει ένα φορτίο. Δεν είναι αστεία πράγματα. Πολλές φορές το. Το τιμόνι και είναι επικίνδυνο. Ναι, πολλές φορές αυτό το φορτίο το κάνει και εξαγωγή. Ναι, κουβαλάει μέσα. Σπόιλερ. Σπόιλερ, λέει η άλλη. Εδώ μένω. Για δώσε μας λοιπόν έτσι τα φώτα σου. Ξεκινάμε με πρώτο. Το Νουμπά, έτσι μου τον ονόμασαν, έτσι μας τον είπαν, σας τον λέμε. Ο Νουμπάς, αυτά τα αθηναϊκά, ο νεότευτος, να το πω έτσι. Μπράβο, έτσι, όμορφα, καθαρό βουσιάρι. Έτσι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι αυτός ο καημένος που μόλις έχει πάρει το δίπλωμα και δεν θέλει να είναι πρώτος στο φανάρι, γιατί θα κάνει τη μαλακία και δεν θα ξεκινήσει. Πρόσεχε, μη λες έτσι, αμάς. Μπιπ, βάλε μπιπ. Βάλε μπιπ, ζωντάνε εκπομπή είναι, ζωντάνε εκπομπή. Λοιπόν, θα κάνει το λάθος, λοιπόν. Έτσι, σωστό. Και θα τους σβήσει το αυτοκίνητο και θα αρχίσουν τα μπινελίκια από πίσω και δεν θα νιώσει πολύ όμορφα. Μέχρι να το πάρει χαμπάρι έχει λιποθυμήσει. Γενικά, άγχος, πολύ άγχος. Με τύπο, αν είναι πρώτος, τι κάνει, το αποφεύγει, κάνει όπισθεν, πηγαίνει δεξιά-αριστερά, τι πω. Τσιρίζει βασικά, εγώ αυτό θα έκανα. Το τσιλάει λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Έτσι, αυτό σου λέει και να σβήσει. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο να προλάβω. Έτσι, βλέπω από μακριά. Ο Νουμπάς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μια κατηγορία που ίσως να την έχουν περάσει όλοι όταν πήραν για πρώτη φορά στη ζωή τους τη μόνη. Εκτός από εμάς, που οδηγάμε από τα 12 και τέτοια. Ναι. Κλέβαμε το τέτοιο του μπαμπά και αυτά. Κόντρες στο χωριό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Μ' αρέσει, ίσως να είναι φυσικά. Θα κάτσει δίπλα σου μόνο καλοκαίρι που θα έχει ανοιχτά παράθυρα και θα τσακώνεται. Και αφού λοιπόν θα έχει τσεκάρει για όλη τη συζήτηση, θα έχει μάθει, ξέρεις, για τον κόμενο, για τα αυτά, για τα πάντα. Για τη συνυφάδα, για το τέτοιο, για τη σούλα, έτσι, αυτό, ναι. Που πήγαμε στο παιδί και δεν μίλαγε και τι θα νομίζει και τέτοια. Κάποια στιγμή θα ακουστεί και ο άλλος, ορίστε, μας βλέπει και ο άνθρωπος. Ρεζίλη μας έκανε.
Και εσύ πάντα θα είσαι εκεί και όντως θα έχεις δει όμως. Θα επιβεβαιώνεται. Ναι, θα έχεις δει αυτή γιατί είναι ότι πιο δια... Να ζητήσουν τη γνώμη σου, ξέρεις να πεις. Ναι, ναι, ή να επέμπια, σου πούνε, σαν δεν σε ρώτησε κανένας. Να πεις όμως ότι έχει δίκιο η γυναίκα. Α, να τα αρχίσαμε. Να το πεις αυτό. Για να μείνεις εκεί χωρίς... Για να τελειώσει κάποια στιγμή συζήτηση. Χωρίς πληγές να μην. Σκέψου να πάρεις το μέρος του αλουνού μέσα στο φανάρι, τι έχει να γίνει. Δεν τίποτα. Έχει κλείσει το φανάρι σαν να μην υπάρχει. Καταρχήν υπόγεια να ξέρεις ότι αυτό θα μεταδοθεί το μήνυμα και στη δικιά σου και θα γυρίσεις σπίτι. Θα σου πει πού ήσουν, τι έμαθα εκεί, ώστε αυτόν τον προκομμένο που δεν πήγε και δεν μίλαγε, που λέτε και στην Αθήνα εκεί στο τέτοιο. Η κοπέλα έφταιγε, ναι, δεν ξέρω. Άσε τώρα. Το ζευγάρι και αυτό είναι ενδιαφέρον να σου τύχει ή δεν θέλεις να σου τύχει αυτή η περίπτωση, να περάσει και η ώρα. Πλάκα, γενικά αν έχεις popcorn είναι ωραία. Ωραία. Άρα, ναι. Λες καλό είναι να είμαστε και φοδιασμένοι με απαραίτητα σνακ και αξεσουάρ. Προφανώς. Πάντα πρέπει στο αυτοκίνητο. Ζελεδάκια και τέτοια. Τρίτη κατηγορία. Λοιπόν, αγιογράφητος. Αγιογράφητος. Είμαι ένας από αυτούς, το ομολογώ. Δηλαδή μπορεί να πάω 25 φορές στο ίδιο σημείο και να συνεχίσω να χάνω τον δρόμο. Mm. Προσωπικά και όλα στο κέντρο της Αθήνας πιο άμπαλος πεθαίνεις. Ναι. Χαιρόμαστε που τα ακούμε. Χαιρόμαστε που τα ακούμε. Και χάνομαι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε αλλιώς. Και είσαι από αυτός που ζητάει συνέχεια οδηγίες και τέτοια και... Δεν ζητάω, γιατί πλέον δεν έχει κανένα νόημα. Α, νόμιζα από περηφάνεια ότι δεν ζητάς. Όχι. Καλά, υπάρχουν και αυτοί. Και είναι πολύ. Το έχω, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν πάσα, θα το βρω. 6 ώρες μετά το έχω, λέω, φτάνουμε. Εγώ έτσι είμαι. Εγώ δεν οδηγάω, δεν έχω αμάξι, δεν έχω τίποτα, αλλά έτσι είμαι ο συνοδηγός. Κάνω πάρα πολύ. Δεν προσέχω τίποτα. Το τάδε στενό, την τάδε αυτό, το τάδε. Δεν προσέχεις, αφού είσαι συνοδηγός. Συνοδηγός, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί... Επειδή δεν ξέρω οδηγός και πάντα γυρνάει στο πλάι σου και λέει. Στο πες εσύ τι είδες. Στο WRC πώς βλέπουνε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το ράλι, αμάξα, τρέχουν. Έχω τρέξει συνοδηγός σε ράλι. Σοβαρά και ξέρεις. Βεβαίως. Πρόσεχε στους δρόμους. Χωρίς να ξέρω τον δρόμο, χωρίς να ξέρω ότι θα είμαι συνοδηγός. Εγώ πήγα για να κάνω θέμα. Έτσι. Και μου λέει λοιπόν, ωραία, πάρε αυτό. Αυτό λέγεται roadbook. Λέω, ωραία, και τι κάνουμε με αυτό. Μου λέει, άνοιξε το, αυτό ανοίγω και έχει κάτι γραμματάκια. Αλφα, αρκά, κάτι περίεργα. Μου λέει, αυτό, φεύγουμε. Ωραία. Και του τα είπες, χαρτί και γαλαμάρι. Ναι, φοβερή εμπειρία. Τον έβγαλες κάτι χάκι. Όχι, ξεκινήσαμε ρε παιδί μου για θάλασσα, βγήκαμε για βουνό. Έτσι, μια χαρά. Πήγαμε, φάγαμε και μια χαρά. Τέταρτη κατηγορία. Λοιπόν, τέταρτη κατηγορία, ο Πασόκος. Πάλι, όπα. Μισό λεπτό, να εξηγηθώ. Ναι. Το Πασόκ δεν είναι πολιτική πεποίθηση. Το Πασόκ είναι στάση ζωής. Έτσι ακριβώς. Την πασοκική στάση ζωής αναδύουμε εδώ πέρα. Βεβαίως. Τα χρυσά χρόνια της αυθονίας που οι σκύλοι είχαν χοληστερίνη. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, ο Πασόκος είναι αυτός που θα μπει από δεξιά, θα προσπεράσει όλο. Κάτσε, μου το καλάς τώρα. Ο Πασόκος θα μπει από δεξιά. Ξεχρονιστικό Πασόκ είναι αυτό. Θα μπει από αριστερά. έτσι, να τα λέμε. Θα περάσει όλη τη σειρά στο φανάρι. Μπε. Θα κάτσει μπροστά, χωρίς να μπορεί να δει το φανάρι. Εννοείται. Και φυσικά θα φάει κορνάρισμα για να ξεκινήσει. Ο οποίος καθυστερεί, αυτό το πάντα δεν το κατάλαβα. Πάντα καθυστερεί παραπάνω με το να πάει μπροστά και να κάτσει και να περιμένει να τον κορνάρουνε. Φυσικά. Αλλά είναι ότι είμαστε οι πρώτοι, ρε παιδί μου, σε όλη την Ευρώπη. Είναι ότι δεν θέλει να το βλέπει το πράσινο, το νιώθει. μέσα το πράσινο. Θα μου πεις εσύ για πράσινο, ρε. Εμείς που ήρθαμε εδώ και αλλάξαμε. Δουλειά σας, το Πασόκ σας λέει ότι δουλειά σας είναι να με κορνάρετε στο φανάρι. Όπως πρέπει. Έτσι πρέπει. Αυτός είναι, μήπως είναι και η κυριότερη κατηγορία οδηγού και συμπεριφορά στα φανάρια. Πληθυσμιακά νομίζω είναι μεγαλύτερη. Είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα τουλάχιστον. Στη Θεσσαλονίκη σταματάμε στις διαβάσεις. Ναι, είμαι σίγουρο. Στα Τρίκαλα, παιδιά, σταματάνε στις διαβάσεις. Εκεί έχουν και το λεωφορείο χωρίς οδηγό. Το λεωφορείο χωρίς οδηγό και έχουν και free wifi. Γι' αυτό σταματάνε. Λεζιλίκια πράγματα. Γενικά αυτό έχει συμβαίνει σε πόλεις που έχουν έτσι επαφή με τουρίστες. Τώρα τα Τρίκαλα δεν ξέρω πώς έχουν επαφή με τουρίστες. Είναι ένα θέμα που δεν έχει διευκρινιστεί. Παρ' όλα αυτά. Στη Ρόδο, ας πούμε, που ήμουν φαντάρος. Σταματάς διαβάσεις. Και οι ταξιτζίδες σταματούσαν. Δεν το πιστεύουμε. Εντάξει. Κι όμως. Ένα, ήρθαν και αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Αυτό να τα πούμε, να τα καταγγείλουμε. Χρειάζεται κάποια πράγματα. Για λίγα ευρώ μας έχουν αλλοιώσει. Έτσι, για μία δόση, τι άλλο θα κάνουμε. Πέμπτη κατηγορία. Λοιπόν, πέμπτη κατηγορία είναι ο καγκουρολόβερ.
Εδώ έχουμε πολλούς. Εδώ, εντάξει, γιατί έχεις πάει παιδί μου από εκεί προς τα... Άσε τώρα. Έλα, εκεί είναι πιο εξευγενισμένη. Τι, τι λες καλά, στην Αθήνα. Πολύ εξευγενισμένη. Άκου τώρα την ψωνάρα τη λέει. Στα τρίκαλα εννοούσα. Α, ναι, στην Αθήνα. Άκου πως έχει την Αθήνα στο μυαλό της. Μουσεία, παραστάσεις, λυρική, μίζωνος ελληνισμού και τέτοια. Έτσι είναι. Έτσι είναι και η κοιμά στον αυτό. Και μποφίλιο. Και μποφίλιο, ναι, αυτό είναι η Αθήνα. Αυτό είναι η Αθήνα σας. Αυτά τα κέντρα των αποφάσεων. Να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο και τους δρόμους. Ένα ρεύμα μόνο. Κανένα ρεύμα γυρίσμα. Παίρνω μποφίλιο, πάρε κι άμμο. Παιδί μου, έχεις πάει στο Μπουρνάζι. Έχεις πάει. Θα συμφωνήσω, εδώ θα συμφωνήσω. Εντάξει, ακόμη και εκεί είναι σε καλύτερη φάση. Τι λες. Τώρα μην το... Να σου πω κάτι. Πρωθυπουργός Καγκουριλικίου βρίσκεται στο Μπουρνάζι. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, κάποιος θα είναι εκεί. Άμα δεν ξέρω. Είναι πολλές περιοχές, δεν είναι μόνο το Μπουρνάζι. Το Μπουρνάζι όμως έχει τα πρωτεία. Έχει Μπουρνάζι, Περιστέρι, εκεί γύρω έχει. Έχει άλλο κομμάτι που είναι Κορυδαλός, Νίκια, Προστακή, είναι άλλο κομμάτι. Εδώ που είμαι εγώ κοντά, Γέρακα, Σπάτα, εκεί άλλο κομμάτι. Είναι πολύ και είναι πάρα πολύ. Έτσι. Εντάξει, αναλογικά είναι πολύ εδώ πέρα, δεν... όμως είναι ξεπερνάει την αναλογία. Τώρα, δεν έχω αναλύσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εντάξει. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ. Άκου τώρα. Και τι κάνει ο Kangaroo Lover? Ο Kangaroo Lover, you know, έχει σαξόραλο, φωτάκια... Και πεζό, και πεζό λίγο χαμηλωμένο. Φυσικά. Φωτάκια, βαμμένα φανάρια έτσι σκούρα, ερωτομές, σε μέγεθος φτερού αεροπλάνου, ρε παιδί μου. Έτσι, μπόλικο. Mm-hmm. Κλειστά παράθυρα φυσικά και από μέσα να βαράει για να ακούγεται και με κλειστά παράθυρα. Και φυσικά βαράει τι κατά κατή κατά. Ένα μπατμανίδι ρε, το έχω άχτη ρε, βάλτε ρε εσείς εκεί με τα γούφερ, βάλτε ένα μπατμανίδι να παίξει μια φορά. Όταν βάλω γούφερ στα μάξι το υπόσχομαι. Έτσι βάλε ρε εσύ, βάλε. Καγκουροφέρνει κιόλας. Ποιος μου, ο Αναστάσης μου είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα περνούσε από λεωφόρο στρατού και ήταν ένα μάξι που έπαιζε τέρμα ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ μου ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια. Ναι. Θα έχει κανένα συνέδριο. Μπορεί να με πέτυχε πουθενά. Δεν ξέρω αν ακούει ένα μπατμανίδι στο κινητό του. Έτσι. Kangaroo Lover είναι αυτός που αγαπάμε περισσότερο απ' όλα. Είναι ο άνθρωπος που... Να μιλάτε για τον εαυτό. Εντάξει, σας αγαπάτε, τέλος πάντων. Άντε να μην πω με το μίζωνος ελληνισμό και το Κακογιάννης. Τι Κακογιάννης, βρε. Στέγη γραμμάτο και τεχνό. Στέγη γραμμάτο και τεχνό, ρε. Τρέλα. Ύπνος project. Ας, αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Είναι μια άλλη εκπομπή. θα πιάσουμε από τις 6 μέχρι τις 9 τα ονόματα. Λένορμαν. Άντε βρε τώρα, βρε. Αφού Λένορμαν. Όχι, ρε. Πώς τον λέγα τον άνθρωπο, δηλαδή. Να κάνουμε. Τέλος πάντων. Ονοματολογία Αθηνών. Θα φέρω και κόφτη εδώ πέρα που έχει πολλά να πει για τις γούνες σας. Θα το κάνουμε μια μέρα. Έκτη κατηγορία. Έκτη κατηγορία. Η αγαπημένη μας χόντος εντερίτησα. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Δεν μπορείς να φανταστείς πως με κοίταξε χωρίς να οδηγάει. Έτσι για την αντίδραση, ρε παιδί. Όχι, ρε παιδί μου, απλά περιμένω να δω τι θα πείτε. Τι θα πούμε. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτή η τύπη. Περιμένει να δει το σεξισμό μας. Αυτό ακριβώς. Περιμένω να δω που το πας. Μιλάς όμως βάσει μιας λογικής. Ναι, για πες. Λοιπόν, χωρίς καμία διάθεση σεξισμού, λοιπόν. Ναι. Είναι η κλασική κοπέλα που μόλις φτάσει στο φανάρι. Θα κατεβάσει την ίδια προστασία για να έχει τον καθρέφτη. Πώς το είπες αυτό το αθηναϊκό? Πώς το λέτε ρε φίλε, τι να κάνω? Ιδιοπροστασία. 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 Αλλά είναι και ιδιοπροστασία. Είδες. Πώς το λέτε δηλαδή? Αυτό για τον ήλιο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Το γόνιο, το δερμάτινο. Κατέβασα αυτό που βάζει μέσα την ταυτότητα και το δίπλωμα, ξέρω εγώ. Σκάρφιτσε. Περιφραστικά. Ναι, ηλιοπροστασία. Πω, ρε εσύ, Αθήνα. Άλλη γλώσσα, δεν καταλάβαινε. Θέλω διερμηνέα. Φέρε τη Μαρίνα από τον Ολυμπιακό. Να μας κάνει διερμηνεία. Κατεβάζει ηλιοπροστασία λοιπόν και... Και κοιτάζει καθρέφτη, βγάζει εκεί κραγιόν με ολίβια, μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα και δίνει πόνο. Τις λατρεύω και αυτές. Έχουν άνεση ρε παιδί μου, δεν είναι... Ναι, αυτό, εγώ τις θαυμάζω. Δεν τρελαίνομαι έτσι σαν εικόνα, δηλαδή αν είμαι από πίσω μπορεί να το πάρω στο δάνειο, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά είναι άξιο θαυμασμού, έχω πολλές φίλες μου που το κάνουν. Και τώρα να τα παρατάει όλα και ξαφνικά να βγάζει από την τσάντα και να αρχίζει και να γίνεται ένας πανικός γύρω της. Φοβερό. Είναι πολύ γιατί ωραία. Είμαστε ικανές στο multitasking. Οπότε. Τι είπες τώρα, Γιάννη, και εσύ τα πασοκικά τώρα. Multitasking να μου. Αθηνέζικα. Αθηνέζικα. Τέτοια είναι αυτή, τέτοια είναι να πούμε. Εντάξει. Αφού είναι και βάζελος. Άσε τώρα, που τα ξέρω. Τι είναι? Α, τώρα δεν κάνετε κόμμα. Τώρα να είδες. Εννοείται. Τι το. Αλλάζουνε, δεν είναι τίποτα. Έτσι, εποάζουμε το αυγό του φιδιού, εννοείται. Βλέπεις. Στο σπίτι σου συμβαίνουν αυτά.
Και 7η και τελευταία κατηγορία, οδηγική συμπεριφορά στα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ο αγαπημένος μας, ναι, ο αυτός που βρίσκεται παντού, ο το έχουμε κάνει όλοι, ναι, ο Σκαπανέας. Ναι ρε φίλε, Και έχω να πω ότι υπάρχει και ξεχωριστή κατηγορία Σκαπανέα συνοδηγού. Εγώ, αυτό θα έλεγα, γιατί δεν γίνεται να αφήσουμε τον άλλο μόνο. Ναι ρε φίλε, συντροφικότητα. Συντροφικότητα. Δηλαδή. Κανείς μόνος του, ναι, στην κρίση. Δεν συμβαίνει ταυτόχρονα ποτέ. Μία μητούλα ο ένας, μία μητούλα ο άλλος. Πάντα να υπάρχει έτσι δουλίτσα. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Ναι. Νομίζω δεν το έχω. Η γυναίκα Χοντοσερίντισσα είναι και Σκαπανέας. Ένα μεγάλο κύριο ζήτημα. Δεν μπορώ να το κάνω. Παύση. Δεν μπορώ να το κάνω. Παύση. Προβληματιστήκατε. Να τα. Εδώ, ναι, αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να, να ζητήσεις εξηγήσεις. Ο Σκαπανέας ο λατρεμένος, ο οποίος θα πέσει σίγουρα το μάτι σου πάνω. Θα πεις κιόλας τι κάνει τώρα αυτός. Τι που θα το κάνει, ναι, θα γυρίσει το κεφάλι σου δεξιά, θα το κάνει και ο δίπλα. Και θα σου ρίξει τη ματιά, ξέρεις, είσαι ωραίος, είσαι δικό σου. Θα σου δείξει κιόλας, δες. Θα τις μετρήσουμε. Αγαπημένο, κοίταξε, είναι ένα σπόρο σκαπανισμός που μπορείς να τον κάνεις και στη Χαβάη, οπουδήποτε. Αλλά πραγματικά το αμάξι, δεν ξέρω, έχει κάτι που σε... Πρέπει να ρίχνουν μια ουσία που να στο φέρνει στο μυαλό. Αυτό το δεντράκι τα κάνει όλα. Το αρωματικό, να ξέρεις. Και σε εμάς που δεν έχουμε δεντράκι, καταλαβαίνεις. Και σε εμάς που δεν έχουμε αυτοκίνητο. Λέω, καμιά φορά, άμα με ενοχλεί μύτη, μου λέω, άμα να μπω σε κανένα αυτοκίνητο μέσα λίγο να την ξύσω και μετά να βγω. Δεν με μπορεί. Γιατί στον δρόμο, ξέρεις, στον δρόμο ντρέπεσαι. Άμα περπατάς, δεν χώνεις τώρα χέρι. Ναι. Αλλά μέσα στο αμάξι. Μέσα στο αυτοκίνητο και να σε βλέπουν, δεν τρέπεσαι. Όχι, γιατί είναι δικό σου. Το κάλυμα. Δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο, τι. Είναι φυσιολογικό. Σαν να είναι το σπίτι σου. Επίσης, αυτό μπορεί να αφιερώσει εκπομπή κανονικά μόνο με αυτή την κατηγορία. Και το κυριότερο είναι ότι το κάνεις και νομίζω ότι δεν σε βλέπουν. Κοιτάς δεξιά-αριστερά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό, όχι, δεν νομίζω ότι δεν σε βλέπουν. Ξέρεις ότι σε βλέπουν. Δεν καθόλου άσχημα. Είναι φυσιολογικό να πει κάτι τέτοιο. Είναι σαν ξύλο το κεφάλι μου. Έτσι, σαν να βάζεις στη ζώνη ασφαλείας. Τηρούμε. Ισιώνεις καθρέφτη, ζώνη ασφαλείας, χέρι στη μητούλα. Ήλιο προστασία. Ήλιο προστασία και χέρι στη μητούλα. Και έτσι λειτουργεί το σύστημα της οδηγικής συμπεριφοράς. Θα φαντάσεις τώρα να έρχεται ο άλλος να σε γράψει, να σου πει, κύριε, ζώνη, και δεν ξέρει να θυμίσει. Να αλλάξει το αλκοτέστ. Σε ποιότητα. Πω από τι λέμε πρωί-πρωί, Θεέ μου. Αλλάξαν όλη τη συχνότητα. Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, το είπαμε. Δεν του διώξαμε. Χαιρετισμού στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Αυτά. Αθήνα. Να την Ποφίλιο, την αγαπημένη. Βοτανικό live stage. Βοτανικό. Εγώ πήγα, το είπα. Αχ, πώ ήταν. Αχ, πώ ήταν. Καταπληκτική όπω πάντα. Καταθλιπτική όπω πάντα ήταν. Έτσι. Λοιπόν, σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω. Καλή κινησούλα. Αυτές λοιπόν ήταν οι κατηγορίες. Γρήγορα διάλειμμα, γιατί ξεπεράσαμε αυτά και την ώρα. Αλλά είχαμε κέρια ζητήματα εδώ. Και άμα ανοίξαμε το ζήτημα μητούλας και γραμμάτων και τεχνών, αφήστε το. Η ώρα θα είναι σαν να είναι 8:30, αλλά δεν θα είναι.